Πόσο η ζωή του μπορεί να είναι, τι. Πάμε να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ. Απευθεία σύνδεση. Πώ στάνει, πώ στάνει. Ποια είναι η Γιώτα, Γιώτα Μαρία. Η Γιώτα Μαρία Πανταζίδου είναι εκεί, διότι ο κύριο αυτό μαθαίνει τα καναρίνια να τραγουδούν, Γιώργο. Και αν μη τι άλλο, επειδή μιλάμε για την ψυχολογία, ξέρετε τι να ξυπνά το πρωί και να ακού τα καναρίνια και λαϊκά. Μέχρι στιγμή σκύλο βλέπουμε. Και πάμε και στα καναρίνια. Σιγά-σιγά. Να την καλημερίσουμε τη Γιώτα Μαρία με την παρέα που έχει εκεί. Καλή σα ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μάγδα, καλημέρα, Γιώργο. Έτσι όπω τα λέτε είναι. Κάθε μέρα εδώ γίνεται ένα μάθημα μουσική. Ο Μάριος Βασιλόπουλος που μας υποδέχτηκε σήμερα μαθαίνει στα καναρίνια του που ξεπερνούν τα 300, αν δεν κάνω λάθος. Ζει με 300 καναρίνια. Καλημέρα. Πάνω από 300, καλημέρα Γιώργο. Για να σε δω και λιγάκι. Πάνω από 300 καναρίνια, δηλαδή όλη η ζωή σου είναι δίπλα στα καναρίνια. Το κοριτσάκι με το σκύλο είναι το παιδί σου. Ναι, ναι, η κόρη. Α, η κορούλα σου, μπράβο. Μικρή της φίλη. Ωραία, ωραία, ωραία. Και είναι κοντά. Πώς είναι η ζωή με τόσα καναρίνια, δηλαδή εσύ όλη μέρα αφουσιώνεσαι σε αυτό το έργο, έτσι δεν είναι? Γιώργο μου, ξεκινάμε το πρωί να τα ταΐσουμε, να τους βάλουμε νερό και ξεκινάμε με ωραίους μελωδικούς ήχους την μέρα μας. Προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε μια όμορφη μέρα. Πολύ εύστοχο αυτό που ρώτησε η Μάγδα. Είναι ακριβό χόμπι αυτό. Είναι ακριβό όταν θέλεις να το κάνεις σωστά. Ακριβώς. Ναι. Υποθέτω ότι το κάνετε σωστά. Προσπαθώ. Προσπαθώ. Ο στόχος μου είναι να παράγω πουλιά. Έτσι, μπράβο, είναι δουλειά. Καλές και μελωδικές φωνές. Πώς ξεχωρίζει κάποιος ένα καναρίνι ότι είναι καλύτερο από το άλλο? Ότι είναι καλή φωνή. Από το κελάδισμα, από τον τρόπο. Από τον τρόπο εμφάνισης, του χρώματος και της φωνής. Εγώ ασχολούμαι με τα καναρίνια φωνής. Δηλαδή, εμένα με ενδιαφέρει, επειδή είμαι και μουσικός, τα πουλιά να τραγουδούν σωστά. Πώς μπορείτε και τα εκπαιδεύετε? Να έχουν μεγάλο ρεπερτόριο, πλούσιο. Πώς τα εκπαιδεύετε, θέλουμε να μάθουμε. Πώς τα εκπαιδεύουμε? Θα σας δείξω τώρα, θα γυρίσει ο καμεραμάν να σας δείξω τον τρόπο που εκπαιδεύονται. Έλα. Εδώ μέσα είναι ένας κλειστός χώρος, στον οποίο στηβάζουμε τα πουλιά. Ναι. Στο απόλυτο σκοτάδι. Απόλυτο σκοτάδι. Απόλυτο, για να είναι ήρεμα και προσιλωμένα στο μάθημά τους. Τα χωρίζουμε ένα-ένα σε μικρά κλουβάκια. Δεν έχουμε ήχο, παιδιά. Χάθηκε ο ήχος. Θα το φτιάξω. Δεν έχουμε ήχο. Αν είναι εύκολο οι τεχνικοί μας να διορθώσουν τον ήχο. Τον έχουμε. Τώρα ήρθε ο ήχος. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. Ωραία, ελάτε. Ωραία. Τα χωρίζουμε σε μικρά κλουβάκια, ένα-ένα ξεχωριστά. Ναι. Τα βάζουμε σε κλειστούς χώρους. Γιατί αυτό το απόλυτο σε μικρή σκοτάδι. Ηλικία, ώστε να είναι ήρεμα, προσιλωμένα στο μάθημά τους. Έτσι, μπράβο. Το μάθημά τους πώς γίνεται? Είτε με τη χρήση CD, είτε με τη χρήση κάποιου δασκάλου, σαν και αυτόν εδώ. Α, αυτός είναι ο... Δηλαδή... Ο Μέγας, είναι το καναρίνι δάσκαλος. Μπράβο. Αυτό το πουλί έχει το ρόλο του δάσκαλου, να εκπαιδεύσει τα υπόλοιπα. Καταλάβατε? Απόλυτη ηρεμία λοιπόν στο σκοτάδι και μετά βάζεις το δάσκαλο ή το CD και παίζεις για να μάθουνε. Ακριβώς. Δηλαδή συνηθίζουν σε αυτόν τον ήχο που ακούν και αρχίζουν να το μιμούνται ουσιαστικά. Έτσι και αναπαράγουν τους ήχους αυτούς που θέλουμε εμείς. Έχει διαπιστωθεί αυτό ότι ό,τι τους πει ο δάσκαλος καναρίνι, κάνουν και αυτά μετά? Ακολουθούν. Το έχεις καταγράψει? Ακριβώς, και μερικές φορές ξεπερνάνε και το δάσκαλο. Δηλαδή ο δάσκαλος έχει κάτσει σε μάθημα. Ο δάσκαλος έχει καθίσει σε μάθημα από σένα προηγουμένως. Βέβαια, έτσι πάνε, γέννες πίσω, ασχολούμαι και όλους. Πώς τον έχετε επιλέξει το δάσκαλο? Μια ζωή ολόκληρη με αυτά, από μικρό παιδί. Μάλιστα. Το δάσκαλο πώς τον έχετε επιλέξει από τα άλλα πουλιά που έχετε διδάξει? Κοιτάτε, επειδή είναι και η εργασία μου αυτή, έχω κάποια ευαισθησία στο αυτή, να τα πούμε έτσι, κάποιες ικανότητες. Επιλέγω το καλύτερο πουλάκι, το οποίο θα έχει τις πιο καλές φωνές, τις περισσότερες, τις πιο μελωδικές και τις πιο σωστές. Εάν κάνουμε απόλυτη ησυχία. Εάν κάνουμε απόλυτη ησυχία, μπορούμε να ακούσουμε όλους αυτούς τους ήχους. Εγώ σταματώ από τα πουλιά. Ορίστε. Να ρωτήσω κάτι. Ο δάσκαλος πόσο κάνει? Αυτά τα πουλιά που είναι για δάσκαλοι είναι λίγο ακριβά. Πόσο κάνει ο δάσκαλος? Είναι μεγάλο το κόστος. Μπορεί να φτάσουν δυσθεώρητα. Δεν υπάρχει τιμή σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ένα μέγεθος πέστε μας περίπου. Να μας πείτε από έως. Ένα απλό πουλάκι μπορεί να κάνει 30 ευρώ. Από τους εκτροφείς, από εμάς από τους εκτροφείς. Μάλιστα. Ένας δάσκαλος μπορεί να πάει 500, 1000 ευρώ. Και για κάποιον που ενδιαφέρεται να αποκτήσει ένα από αυτά τα υπέροχα πουλιά, μπορεί να επιλέξει και τον ήχο που θα μπορεί να βγάζει το κελάιδημά του.
Αυτό το επιλέγω εγώ. Εσείς. Ο κάθε υποψήφιος αγοραστής πάει στο συγκεκριμένο τροφέα γνωρίζοντας τι πουλιά έχει. Μάλιστα. Καταλάβατε. Πάντως, γνωρίζει είστε... από πριν ποιους ήχους αναπαράγει ο κάθε εκτροφέας, ποια είναι η ποιότητά του, ποια, τι πουλιά έχει. Σήμερα μας είπατε εδώ πολλά πράγματα. Εδώ θα σας δείξω καμεραμάν, είναι ένα πολύ σπάνιο πουλί. Ναι. Είναι φλωροκαρδέρινο. Φλώρος με καρδερίνα. Είναι ένα υβρίδιο πολύ σπάνιο. Φλώρος ναι. με καρδερίνα. Ναι. Ναι, 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 πολύ σπάνιο για να επιτευχθεί. Μπράβο. Είναι και πολύ... βέβαια αυτά τα μικρά ξύλινα κλουβιάκια, Γιώργο, τα οποία είναι καλλιτεχνικά δημιουργήματα. Εδώ είναι και αυτά, έτσι. Χειροποίητα όλα από παλιούς μάστορες. Και είχαμε και γεννητούρια, έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι, μπορούμε να σας δείξουμε και μικρά που έχουν βγει τώρα. Βεβαίως. Να λοιπόν που ζούμε κάτι άλλο, φίλες και φίλοι, σήμερα, μέσα από έναν άνθρωπο ο οποίος διασταυρώνει καναρίνια, μεγαλώνει καναρίνια. Αυτό λοιπόν είναι μία φωλίτσα, έτσι δεν είναι, κύριε Μάνα? Μάλιστα, είναι η φωλιά μακάρι με τα μικρά και τη μάνα τους. Ορίστε. Είναι τι ωραία εικόνα. Η μάνα... Ανά τα μωρά. Α, η μάνα ήρθε εδώ σε μένα, θα τη δείτε μετά. Αυτά είναι τα μωρά. Αχ, ματάκια μου. Τώρα θα τα δούμε. Πόσο ημερών, κύριε Μαρή? Τα μωρά αυτά είναι 10 ημερών. 10 ημερών. Εδώ βλέπουμε ότι δημιουργούμε. Τέλεια. Το χόμπι αυτό είναι δημιουργία, η χαρά της δημιουργίας. Βέβαια. Τέλεια, και πάρα τέλεια. Πολύ αισιόδοξο. Ναι, μέσα σε αυτό το χόμπι, χαλάς χρήματα, δεν βγάζεις χρήματα. Βέβαια. Όταν το αγαπάς και το κάνεις, με πολύ προσοχή και αγάπη. Και πολύ αγάπη. Αυτό. Να είσαι πάντα καλά. Πάντα να, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να δίνεις και χαρά στον κόσμο και ιδίως στα παιδιά, γιατί τα παιδιά με τα καναρίνια παίζουν. Παίζουν πολύ τα παιδιά. Mm-hmm. Και τους αρέσει ιδιαίτερα. Τα παιδιά να πούν και live γενικά με τα ζωάκια. Ακριβώς. Να είστε καλά και σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Με πολύ ωραία εικόνα. Ωραία θέμα και ένα ευχάριστο στο χρόνο της Αθήνας και της καθημερινότητας. Πού να πάμε τώρα, να προσγειωθούμε στη ζούγκλα. Αυτό λέω. Ένα ευχάριστο θέμα τουλάχιστον. Και πριν από λίγη ώρα. Στη